Γεια σας και σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Jurassic World Evolution 2. Καλά ακούσατε, είπα σειρά, γιατί άρεσε σε όλους εσάς, αρέσει σε μένα το παιχνίδι και προφανώς θα το δούμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκινήσαμε το campaign και είδαμε την πρώτη πίστα και εκεί έγινε και ένας προβληματισμός. Σκέφτηκα και σας ρώτησα, γιατί ήταν δύσκολη επιλογή μου, αν θέλετε να συνεχίσουμε το campaign ή αν θέλετε να πάμε σε sandbox ή τα challenges ή το chaos theory και όλα αυτά. Ήμουν μπερδεμένος και ζήτησα τη βοήθειά σας προφανώς για να ξεμπερδευτώ και καταφέρετε να με μπερδέψετε περισσότερο. Άλλοι μου ζητάγατε sandbox, άλλοι που μετά για challenge, άλλοι campaign και chaos theory, ο καθένας για τους δικούς του λόγους και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν όλοι οι λόγοι σας. Δηλαδή, όλοι είχατε δίκιο. Οπότε μπερδεύτηκα. Γι' αυτό και εγώ κράτησα τη συμβουλή από αυτός που μου είπανε το εξής. Μου λένε ζήσει. Το campaign είναι μικρό και σε μαθαίνει πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία είναι χρήσιμα για να μην φεϊλάρεις στο sandbox. Οπότε κάνε το εξής μου είπατε πάρα πολύ. Παίξε το campaign γιατί είναι πάρα πολύ μικρό, θα το τελειώσει τσακ μπαμ και μετά κάνε και το sandbox. Εμείς θέλουμε να δούμε όσο περισσότερο Jurassic World Evolution 2 γίνεται. Οπότε και εγώ, ξέρετε κάτι, καλά λέτε. Θα πάμε να παίξουμε το campaign και μετά έχουμε όλη την ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε ενώ πλέον θα έχουμε μάθει μυστικά και τα καινούργια πράγματα του καινούργιου Jurassic World Evolution και πάμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα δικό μας πάρκο. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, γι' αυτό πριν πατήσω το campaign και συνεχίσουμε να σας πω ότι η Black Friday έρχεται, αλλά στην enepa.com έχει έρθει πιο νωρίς. Οπότε προλαβαίνετε, αν θέλετε φθηνά παιχνίδια, τρέχουν τρελές προσφορές τώρα με την Black Friday στην enepa. Οπότε ας παίξει το διαφημιστικό βίντεο, γιατί το βίντεο είναι χορηγούμενο από την enepa.com και θα τα πούμε σε λιγάκι με gameplay. Θέλεις και εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρεις από πού? Το enepa.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το enepa.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Cards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από enepa, τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχάσεις να βάλεις το κωδικό ζήσεις πριν την πληρωμή ώστε να αποκτήσεις 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σου. Αυτά, πάμε πίσω στο βίντεο. Αφού ξέρετε πλέον που μπορούμε να αγοράσουμε φθηνά παιχνίδια, πάμε σε δεύτερη πίστα που είναι στη Washington, στο campaign, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε, όπως βλέπω εδώ πέρα, δύο ελικόπτερα, ένα είμαι εγώ. Έχουμε δεινοσαύρους κάτω, καρνόταυρους όπως έχουμε ξαναδεί, οι οποίοι σπάνε τα πάντα τριγύρω. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω ιδιαίτερα, θα κατέβω εδώ χαμηλά και θα προσπαθήσω να τους πετύχω. Είναι δίπλα-δίπλα, δεν ξέρω ποιον από τους δύο πέτυχα. Εγώ αστόχησα ανάμεσα σε δύο δεινοσαύρους. Αστοχώ συνέχεια, δεν το έχω με το σημάδι, δεν ξέρω καν πώς πήρε τη δουλειά. Με βίσμα ήρθα. Για να δούμε. Ωραία, τον πέτυχα ξανά. Οπότε πρέπει να πετύχω δύο φορές αυτόν. Αυτός εδώ έπεσε. Τα σπάει όλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θυμωμένη και δεν ξέρω πώς φτάσαμε καν σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω θα κοιμηθεί και αυτός. Ωραία. Και τώρα τι σου λέει, θα ξεκινήσουμε να χτίσουμε από την αρχή ένα πάρκο σε αυτή την περιοχή. Γιατί μου λέει εδώ πέρα πρέπει να φτιάξουμε arrival point, control center και backup generator. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά καθώς όλα σπαμάρει εδώ πέρα. Με το arrival point, το οποίο είναι η κεντρική είσοδος από ό,τι δείχνει εδώ πέρα. Η κεντρική είσοδος που θα μπει, προφανώς και θα μπει στην κεντρική είσοδο. Θέλουμε ένα control center, το οποίο είναι ας πούμε τα headquarters για τους επιστήμονες. Θα το βάλω ακριβώς δίπλα, εδώ πέρα. Και θέλουμε και ένα generator, προφανώς γιατί όλα αυτά χρειάζονται ρεύμα. Το generator θα το βάλουμε από πίσω γιατί δεν μας νοιάζει να έχει δρόμο. Και εγώ θα φτιάξω ένα κεντρικό δρόμο εδώ πέρα, ο οποίος θα έρχεται κάπως έτσι. Λοιπόν, και θέλω να τα ενώσω, δηλαδή ένα θα πάει εδώ και το άλλο θα πάει εδώ. Έφτιαξα αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι. Θα μου πεις γιατί το κάνεις έτσι, ξέρω εγώ, θέλω να φτιάξω το κλουβιά εδώ πέρα, θα δούμε. Λοιπόν, τώρα μου ζητάει να φτιάξω ένα response facility, το οποίο τι είναι? Response. Το response facility είναι αυτό το οποίο έχει τα τζιπάκια, με τα οποία κάνουμε τις δουλειές μας και το ελικόπτερο. Οπότε, πού θα μπει αυτό? Μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Δεν είναι τέλεια, λες και παίζουμε τέτρις εδώ στη γωνίτσα. Κοιτάξτε να δείτε. Μπαπ. Μπήκε και το response facility. Θέλουμε και δρόμο εννοείται. Και περιμένω τις επόμενες οδηγίες για να γίνει επιτέλους αυτό το πάρκο πριν ξυπνήσουν οι καρνόταυροι και γίνει χαμός. Και καθώς είμαστε έτοιμοι, πρέπει να βάλουμε, λέει, τους δεινόσαυρους στα κλουβιά τους. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κατεδαφίσω τα πάντα, γιατί δεν μου αρέσει γενικά η διαρρύθμισή τους. Πολύ μικρά κλουβιά το μεταξύ, είναι απάνθρωπο. Εγώ θέλω την δεινόσαυρή μου να είναι σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Σαν πεντάστερα τέλος πάντων. Οπότε, κατεδάφισα τα πάντα και κάπου πρέπει να μπουν οι καρνόταυροι. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπουν σε ξεχωριστά κλουβιά. Εγώ θα προσπαθήσω για αρχή να τους βάλω στο ίδιο. Λοιπόν, η πόρτα θα είναι εδώ πίσω. Και μετά θα βάλουμε κάγκελα προς τα δω. Λοιπόν, έτσι θα είναι η φάση αυτή. Έχει μπει το μεταξύ μια τρομακτική μουσική. Σαν να μου λέει θα πεθάνετε όλοι. Θα προσπαθήσω να μην πεθάνω μόνοι παρόλα αυτά.
Και εμφανίστηκαν τα δύο μεταφορικά. Για να δούμε τη διαδικασία, δεν είναι τον Καρνόταυρο, θα δούμε και τον Καρνόταυρο από κοντά. Αν και θα προτιμούσα να το δούμε ξύπνιο, γιατί τώρα εδώ πέρα είναι σαν λιωμένη πλαστελίνη, ξέρω εγώ. Κάπως έχει κρεμάσει εδώ πέρα. Ωραία, οπότε θα τον δούμε όταν ξυπνήσει καλύτερα. Με τον μαλακό, με τον μαλακό. Παιδιά, θα σπάσω ο λαιμός του. Α, ξύπνησε. Να σε φάσει. Τι έγινε, παιδιά, πώς βρέθηκα εδώ, πριν λίγο δεν τα σπαγα όλα. Να το. Το βρυχηθμό ήθελα να ακούσω. Αυτό δεν θα φωνάξει. Περιμένω. Για να δούμε. Μην τσακωθείτε, παιδιά, από τώρα. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Ίσως θέλανε άλλο κλουβί. Τους έβαλα στο ίδιο κλουβί και τσακώνονται. Αυτό τώρα τι κάνει. Μετά τον τσακωμό, τι είναι σε φάση. Κάτσε να κάνω την ανάγκη μου, ας πούμε, εδώ στους θάμνους. Κοιτάξτε να δείτε, σαν σκύλος. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν κάνει την ανάγκη του. Παρ' όλα αυτά, η αποστολή είναι να κάνουμε τους καρνόταυρους 80% comfort. Για να δούμε αν είναι καλά τα comfort και αυτά, είναι καλό να βάλουμε μέσα ένα ranger post εδώ πέρα. Με σκοπό να φέρνουμε το τζιπάκι, να έρχεται να το τσεκάρει που και που και μπορούμε να το ακολουθήσουμε κιόλα, νομίζω. Βασικά θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ γιατί. Μήπως να του βάλω πριν να. Γεια σου, καρνόταυρε. Να σε τσεκάρω, ήθελα απλά. Ωραία. Πολύ. Πήγαινε να με επιτεθεί. Ο τύπος εδώ με τα κιάλια μπορεί να σταματήσει να κοιτάει τα κιάλια γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Κλείσε την πόρτα. Θα θυσιαστώ εγώ για να μην βγει έξω ο καρνόταυρος. Φίλε, αυτή είναι επιθετική, ρε. Η πόρτα ανοίγει. Για κλείσε τις πόρτες, σας παρακαλώ πολύ. Κάτσε να φύγω εγώ. Αφύγω από εδώ. Γεια σας. Ωραία, και τη γλίτωσε. Δεν τα λένε καλά οι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, φύγανε οι καρνόταυροι. Σήκωσε το ελικόπτερο. Αμάν. Να το. Το πέτυχα. Πώς να μην το πετύχω, είναι τεράστιος. Οχ, φύγανε μέσα στο δάσος. Απίστευτο. Είπαμε, το πέτυχα. Ωραία, έχω πετύχει από μία φορά τον καθένα. Δύο φορές αυτόν. Εκείνον, τον πέτυχα και τον άλλον. Νομίζω κοιμήθηκαν. Λοιπόν, γρήγορα να φτιάξουμε τα τείχη. Γρήγορα, γιατί έχουμε πρόβλημα. Ωραία, τα έφτιαξα λογικά. Θύμωσαν, δεν ξέρω γιατί. Περνούσαμε τόσο ωραία. Α, ίσως επειδή δεν είχαν comfort. Ξέχασα να τους βάλω νερά και τέτοια, παιδιά. Λοιπόν, τους βάλουμε λίγο νεράκι εδώ πέρα. Να έχουνε. Και τώρα δεν έχω ιδέα τι χρειάζονται από έδαφος. Α, πρέπει να φτιάξουμε επίσης και ένα research facility εδώ πέρα. Για να μπορεί να βλέπει ο κόσμος. Οι επιστήμονες βασικά. Λοιπόν, βάζουμε εδώ. Με path εδώ πέρα. Ωραίο γίνεται το πάρκο σιγά σιγά. Το στρώσαμε κάπως, έτσι. Έτοιμο αυτό. Πεινάνε κιόλας, ρε φίλε. Πρέπει να βάλουμε κάτι να φάει. Ορίστε, μια κατσίκα. Μια κατσικούλα. Τη βάλουμε εδώ. Για να φάνε, ρε παιδιά. Και του λείπει, λέει, και άμμος. Χρειαζόμαστε άμμο. Έχει εδώ πάρα πολλά πράγματα. Dirt, snow, sand. Θέλει άμμο. Μπορούμε κάπως να το γεμίσουμε. Αλλάξαμε τελείως όλο το τοπίο. Του βάζω λίγο χιόνι, βέβαια. Να έχει και χιόνι, δεν πειράζει. Α, comfort 100% είναι πλέον. Δεν χρειάζεται καν δέντρα. Εγώ την κατσικούλα λυπάμαι πιο πολύ, η οποία τρέχει και είναι σε φάση γιατί να είμαι εδώ. Εν τω μεταξύ, στους καρνόταυρους τους αρέσει πάρα πολύ να κάνουν την ανάγκη τους. Έτσι όπως τους βλέπω εγώ, δεν ξέρω. Είναι η ιδέα μου. Ναι, κατσικούλα, ας πούμε, είναι αμέριμνη. Οχ, σηκώθηκαν. Οχ, έχουμε έναν επικίνδυνο δεινόσαυρο, λέει, εδώ πέρα. Ξέρουμε που είναι. Βλέπω στο ραντάρ, είναι ευθεία. Okay, οχ, να το. Αυτή τώρα. Είναι επισκέπτες ή το προσωπικό, είναι η αιώνια απορία μου αυτή. Οπότε πού πάω, αναλάεις. Άγνωστο είδος. Okay. Και τώρα βγαίνω έτσι έξω. Να ψάξω δεινόσαυρο. Και τι είδος δεινόσαυρο. Όπα, αναλάεις. Έχει στοιχεία εδώ, είναι μεγάλο σαρκοφάγο. Τρικέρατοψ. Δεν είμαι σαρκοφάγος παρόλα αυτά. Με τρόμαξες βέβαια. Ωραίο το καμπέγκ, έχει μικρές τέτοιες εξορμήσεις. Δεν ξέρω αν έχει και το sandbox έτσι, αλλά προς το παρόν. Οχ. Τραυματίας, όχι. Φοβάμαι μην κάνει κανένα jumpscare ξαφνικά και μου πεταχτεί ένα τεράστιο πλάσμα από το πουθενά, ξέρω εγώ. Και εκεί τι πρέπει να έρθω και καλά με αυτό εδώ το.
αλόσαυρος. Το οποίο είναι και αυτό επικίνδυνο, όχι βέβαια σαν τα υπόλοιπα, αλλά καλή αρχή. Μετά από καρνόταυρο να δούμε και κάποιον αλόσαυρο. Το θέμα είναι ότι αν μου επιτεθεί εγώ τι θα κάνω. Γιατί δεν πάω με ελικόπτερο και πάω με αυτό ακόμα, δεν κατάλαβα, αλλά έστω. Τι έχουμε εδώ? Ουψ, συγγνώμη. Νομίζω ήταν πέτρα. Α, υπάρχει ήδη ένα ελικόπτερο εκεί πέρα. Οπότε εγώ βλέπω την πλευρά μας αυτή εδώ που οδηγάω. Εκεί στο ελικόπτερο είναι. Μεγαλώνει το εικονίδιο. Analyze. Αλόσαυρος. Α, είναι πιο τρομακτικός από ό,τι το θυμάμαι. Owen, are you okay? What is happening? Παρά είναι μεγάλος, παιδιά. Πες μου ότι το έχεις όλο υπό έλεγχο. Και τώρα θα ελέγξω το ελικόπτερο. Για να πετύχω με βελάκια που δεν πρόκειται να πετύχω τίποτα εδώ μεταξύ. Είμαι άσχετος από σημάδι. Ναι. Καλά το μάντεψα. Oh. Και κυνηγάει τους άλλους. Πάμε λίγο. Αχ, ας το έχεις ήδη. Ω, το πέτυχα. Το ξαναπέτυχα. Έτσι απλά. Α, συγγνώμη παιδιά. Σας απογοήτευσα. Σας είπα ότι είμαι ντουμπάς, αλλά τελικά τα κατάφερα. Λοιπόν, πρέπει να τον παγιδέψουμε και να το κάνουμε status check. Οπότε πάμε να κάνουμε transport. Πού ήμασταν, εδώ πάνω. Όλο αυτό κατεβήκαμε πριν. Οχ. Ας τον βάλουμε εδώ. Αλλά μέχρι να έρθει αυτός, εγώ πρέπει να έχω προλάβει να χτίσω ένα δικό μου καινούριο κλουβί. Γιατί, ναι, αν έρθει πριν το κλουβί, θα τον απελευθερώσουμε πάλι έξω στην άγρια φύση. Ωραία, φτιάξω ένα κλουβί. Ξέρω εγώ, ίσως παρά είναι μεγάλο αυτό το κλουβί. Επίσης, δεν ξέρω αν τσακώνονται οι άλλοι δεινόσαυροι που έχουμε εδώ πέρα. Όλα πάνε καλά, ε. Ωραία. Η κατσικούλα άραγε ζει. Α, να την κατσικούλα εκεί πέρα. Μια χαράζει. Και για να δούμε, έρχομαι εδώ πέρα να δω ότι κουβαλάμε όντως τον αλόσαυρο. Σας περιμένουμε στο πάρκο, παιδιά. Ξεκίνησε να χιονίζει. Βλέπω εδώ πέρα να κάθονται οι καρνόταυροι. Προσπαθώντας να δω αν κάποια στιγμή θα κυνηγήσουν την κατσικούλα και θα δούμε θέαμα, αλλά αφού δεν μου κάνουν τη χάρη, βλέπω στο βάθος να έρχεται και ο αλόσαυρος. Ήδη τόσο το χιόνι μεταξύ, έτσι, στο πολύ τσακ μπαμ. Λοιπόν, και ο αλόσαυρος έφτασε. Ωραία, πρέπει να κάνουμε και status check. Εννοείται εγώ θα το κάνω το status check, προσέξτε να μην πατήσω κανέναν εδώ πέρα, μπορώ να τους πατήσω. Τους πάτησα. Λοιπόν, και θα μπω μέσα. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια πράγματα με πριν. Γεια σου, αλόσαυρε. Να σε μυρίσω, θέλω, δεν δαγκώνω. Α, nice. Α, είναι τραυματίας, λέει. Όχι, σηκώθηκε. Ξουλτάκι, θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Μα, θέλω να φύγω, μισό λεπτό. Ο προφυλακτήρας μου έσπασε. Φεύγω. Φύγε από εδώ εσύ! Λοιπόν, του λείπει δάσος, λέει, του αλόσαυρου. Να του βάλουμε λίγο δάσος. Να το. Έχει αρκετό βασικά. Ού, το παράκανα νομίζω. Πρέπει, λέει, να φτιάξουμε ένα medical facility για να γιατρέψουμε τον δεινόσαυρο, ο οποίος αυτός έχει κάποιες κρατσουνιές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε. Είναι γεμάτος αίματα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα paleomedical facility, το οποίο ουσιαστικά είναι εκτινιατρίο. Αν το πούμε έτσι λίγο χοντρικά. Να το βάλουμε εδώ. Μια γεννήτρια δίπλα. Γιατί είναι μακριά από τις άλλες γεννήτριες. Και νομίζω πως... το πέτυχα. Αμάν. Το χάσαμε επειδή ήμασταν μπροστά στην κολόνα. Παπλάκ. Τι ατυχία είναι αυτή. Το πέτυχα στο τσακ. Λοιπόν, ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Εγώ προσπαθώ να κάνω... τον αλόσαυρο να μην κάνει missing forest. Έχω γεμίσει με forest τα πάντα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν βοηθάει. Έχουμε φτιάξει το paleomedical facility. Λοιπόν, να του βάλουμε λίγο παραπάνω νεράκι. Θα του βάλουμε και αυτόν τον κατσικούλα εδώ να έχει να τρώει. Τώρα αυτή μου λέει να κάνω recruit scientist που να έχουν welfare skill 3. Πάμε λίγο να βρούμε κάποιους scientists. Πάμε εδώ νομίζω είναι οι scientists. Να προσλάβουμε κάποιον που να έχει 3. Έχω ήδη μία με 5 logistics. Εμείς θέλουμε welfare, οπότε μπορούμε να πάρουμε άλλον έναν. Επειδή μπορούμε να πάρουμε μόνο έναν, θα κοιτάξω να πάρουμε με welfare να έχει τουλάχιστον 3. Βλέπω εδώ μια σειρά από τυπάδες. Και νομίζω ο καλύτερος είναι ο Γιαμέν Κασίς.
Εδώ, ας τον πάρουμε τον τύπο. Έχει welfare όσο χρειαζόμαστε. Οπότε τι κάνουμε τώρα, στο εδώ κυνηγάει. Όλος ο ρος μόλις έφαγε. Τέλεια. Ωραία, τι έχουμε εδώ, έχουμε ασθενοφόρο. Για μισό λεπτάκι να δούμε πως με αυτό εδώ το ασθενοφόρο μπορώ εγώ να πάω να κάνω αυτό που μου ζητάνε. Medical scan λέει στον αλόσαυρο. Να πετύχω τον αλόσαυρο από κοντά. Α, εδώ. Medical scan. Το έκανα το scan. Είναι τραυματίας. Μου φωνάζει όμως. Ωραία. Φεύγω. Ωραία, γεια σας. Και νομίζω πως πρέπει τώρα να πάρω το κλασικό μας ελικόπτερο για να το κοιμήσουμε από ό,τι μου γράφει. Είδατε, είναι χρήσιμο το campaign με την άποψη ότι μας μαθαίνει τώρα πώς να χειριζόμαστε αρρώστιες, γιατί αυτό δεν υπήρχε στο προηγούμενο Jurassic World Evolution. Τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ. Νομίζω πως δεν υπήρχε. Τώρα που πάει να φύγει αυτός. Ωραία, τον υπνώτησα. Τσακίστηκε. Και λογικά πρέπει να το μεταφέρω, ναι, στο Paleomedical Facility. Εδώ. Και να τον κοιτάξει ο τύπος με το welfare. Ωραία, για να τον γιατρέψουμε, όχι τίποτα άλλο. Οπότε εμείς εδώ τώρα τον φέρνουμε να γιατρευτεί από αυτή την κατάσταση, η οποία εδώ θα πάει και θα τον έχουν τα ρομπότ. Για να δούμε. Τεράστιος είναι το μεταξύ. Ο άτιμος. Οχ, το κάνουν μπάνιο. Βρωμιάρι. Και το ψεκάζουν. Έτσι όπως πάμε καμιά φορά σε καμιά καφετέρια και έχει κάτι ανεμιστήρες, μας πετάνε νερό, σπρέι, στη μούρη μας και είναι σε φάση θα απλά να πιω καφέ, σταματήστε να με κάνετε μπάνιο. Κάπως έτσι είναι. Οπότε το κάνουν treat, το έχω βάλει στο γρήγορο γιατί θέλει ένα μέση αληθινό λεπτό για να γιατρευτεί ο τύπος. Ουσιαστικά του πετάνε μπενταντίν, νόπνευμα, δεν ξέρω, στις πληγές. Και τσούζι. Ωραία, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι. Complete λέει. Να πετήσω το app για να το δω, λέει. Transport, λέει. Ναι, πηγαίνει να στο κλουβί του. Θα το πάω στο κλουβί του και πρέπει να φτιάξουμε, λέει, μέχρι να πάει στο κλουβί του αυτό εδώ το πραγματάκι για τους επιστήμονες να μπορούν να κοιτάνε. Να βάλουμε και ένα path. Εδώ γύρω-γύρω. Ωραία, τέλεια. Θέλουμε ο Λόσοβρος να έχει 80% comfort και να έχει το viewing gallery που έχουμε βάλει ήδη. Νομίζω το έχουμε πάει περίφημα. Είναι 94 το comfort, οπότε περιμένουμε απλά να περάσουμε τα δευτερόλεπτα εδώ πέρα για να πιάσει η αποστολή και να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε, γιατί μου φαίνεται ότι το τέτοιο complete, Washington State, τα καταφέραμε. Αυτό που έλεγα είναι ότι πήραμε ένα κατεστραμμένο πάρκο και το φτιάξαμε σε καλή φάση. Ουσιαστικά το campaign όντως βοηθάει στο πώς να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την κατάσταση. Οπότε τελείωσε και το δεύτερο, ήταν αρκετά σύντομη πίστα και βλέπω ότι η επόμενη είναι η Πενσιλβάνια. Κάνει. Πρέπει να κάνεις, λέει, τα κεντρικά κτίρια της επιχείρησης όπου θα είναι το σπίτι, λέει, όλων των καινούργιων δεινοσαύρων που παίρνουμε. Μακριά από το κοινό, λέει, είναι όλο αυτό. Κανείς δεν κατασκοπεύει οτιδήποτε. Πρέπει, λέει, να κάνουμε ένα κέντρο, να είμαστε όλα μαζεμένα εδώ πέρα για την επιχείρησή μας. Και φαίνεται ωραία η κατάσταση. Ποιος ξέρει τι θα αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα τώρα, τι δυσκολίες. Βλέπετε, έχει ήδη μια αρχή εδώ πέρα, έχει κάποια κτίρια. Τα αυτονόητα που φτιάξαμε ήδη στο προηγούμενο, οπότε θα κάνουμε καινούργια πράγματα εδώ πέρα. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο, μιας και αυτό το επεισόδιο θα τελειώσει κάπου εδώ. Οπότε θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like, subscribe αν είστε καινούργιοι να έχετε κάνει ήδη για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Bye bye.